Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 3η 26 Οκτωβρίου 2021. Μόλις τώρα ξεκινάνε ακόμα επί του πιεστηρίου και Βασίλη, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή. Δημήτρης, Δήμητρα, του Αγίου Δημητρίου σήμερα. Γιορτάζει κόσμος και Κοσμάκης, γνωστοί, φίλοι, άγνωστοι. Μίμης, μιμή, ναι, ναι, ό,τι θα. Έχει πολύ κόσμο. Είχαμε σήμερα και την εκδήλωση, την εορταστική. Στην εκκλησία βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα γιορτάζει. Αύριο δεν γίνεται η παρέλαση, η μαθητική, λόγω πένθους, έτσι είναι, για την κυρία Γεννηματά. Όχι, λέω τι λέει η ανακοίνωση. Ναι, εντάξει, ανακοίνωση αυτό λέει. Εσύ διαβάζεις πίσω από τις λέξεις. Ναι, λέω. Κοίτα, όπως γίνεται. Ό,τι και να πεις, πάντως η στρατιωτική θα γίνει 28 του μηνά ημέρα. Δεν έχουμε πένθος εκείνη την ημέρα. Όχι, λέω για να το ξέρεις αυτό. Ναι, λέω όμως, πρόσεχε να δεις, το θέμα είναι θα γίνει η παρέλαση, τι είδους παρέλαση θα γίνει. Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κόσμος, λες. Ναι. Όχι, λέω ότι η μαθητική παρέλαση έγινε προσπάθεια και πριν να μην γίνει από την περιφέρεια και μετά πήραν πίσω από τις συζητήσεις. Θα θυμάμαι εγώ. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Παρέλαση πού, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή Εύρω, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα. Σε τρεις νομούς της κεντρικής. Δεν γίνεται στη Θεσσαλία. Ναι. Σε τρεις νομούς της κεντρικής. Καλά τα λέμε χαρά. Ναι, η Μαθία, Πέλα και. Και Πιερία. Και Πιερία. Ναι. Και επίσης δεν γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Και παραλέσεις. Ναι. Και γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη λόγω πέρα. Ναι, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται. Ναι, στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται. Όχι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Το θέμα είναι θα γίνει παρέλαση, αν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Γιώργο, μιας και μπήκαμε σε αυτό. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη εκ των πραγμάτων, έτσι, και σε όλες τις πόλεις που έχουν πολιούχους τέτοιους ναούς, του Αγίου Δημητρίου εννοώ. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό και ή θα το δούμε ή θα πάψουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Είναι το θέμα των εμβολιασμών. Μάλιστα. Ξέρεις πόσοι εμβολιασμοί έγιναν την Κυριακή? Κάνα 150. 350. Χωρίς να το έχω δει. 350, πρώτη, δεύτερη. Ναι, αλλά την Κυριακή δεν κάνουν. Πρώτη, δεύτερη. Να ναι, ενώ τις άλλες σε κάνουνε. Ξέρεις ότι σε 42, ναι, σε 42 περιφέρειες 4.165 νέα κρούσματα, κοντά στα 5.000 τον Εύρωο, υπολόγιο Σαριγιάννης, για πες. Ναι, ναι, θα τα πω αμέσως μετά τα κρούσματα. Σε 42 περιφέρειες της χώρας, νομούς, έτσι, γίναν 0 εμβολιασμοί την Κυριακή. Σε πόσες? Σε 42. Τι τα κάνουν τα εμβόλια που ανοίγουνε? Λοιπόν, εσύ να μου πεις, να πω κυρίως για αυτούς που φωνάζαν όλο αυτό το διάστημα. Άκουσαμε λίγο. Πού είναι όλοι αυτοί? Είναι μεγάλο θέμα και θα το ανοίξουμε. Πάμε λίγο στα το κίνημα της αλλαγής και αύριο είναι η κηδεία της Φόφης Γεννηματά. 2 η ώρα το μεσημέρι. 2 η ώρα το μεσημέρι από τις 10 είναι στη Μητρόπολη, λαϊκό προσκύνημα. Και θα εκφωνήσει τον επικίδιο ο 17χρονος γιος της. Ένας από τους 4 θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, θα είναι ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής ο Μανώλης Χριστολουδάκης και θα είναι και ο γιος της ο Γιώργος, ο 17χρονος. Ο οποίος έχει, φαντάζομαι, μια σημειολογία. Δεν θα είναι ο άντρας της, ο κύριος Ανδρέας Τσούνης, θα είναι ο γιος της, ο οποίος φαντάζομαι και σαν όνομα παραπέμπει και στον αέμνηστο Γιώργο Γεννηματά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα. Είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών. Γιορτάζει κιόλας ο άνθρωπος σήμερα και τον ευχαριστούμε να μας πει δύο λόγια για το πώς έζησε την οικογένεια Γεννηματά, την Φόφη Γεννηματά, από τα παλαιά. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση να πούμε έτσι ένα-δύο πράγματα, Βασίλη. Είναι κηδεία αύριο, έτσι. Κλείνει το κεφάλαιο. Τυπικά. Δεν κλείνει ένα κεφάλαιο αυτό. Κλείνει τυπικά το κεφάλαιο Φόφη Γεννηματά. Τι γίνεται την επόμενη μέρα στο κίνημα αλλαγής? Θα γίνουν εκλογές? Πέσετε. Α, αυτό είναι είδηση. Πέσετε, πέσετε. Γιατί 5 Δεκεμβρίου είναι η πρώτη κάλπη, έτσι. Και 12 η δεύτερη. 12 η δεύτερη. 5 του μήνα νομίζω ότι είναι. Είναι, τα 40, είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα, είναι σίγουρα το συνέδριο της Δημοκρατίας, αν ξέρει 5 Δεκεμβρίου. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν αυτό. Αυτό είναι ούτως ή άλλως. Δεν έχει, δεν είναι λόγος αυτό. Ελήφθη απόφαση για εκλογές τη μέρα που είναι το. Αυτό που αλλάζει τα δεδομένα είναι ότι θα συμφωνήσουν οι υποψήφοι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο θέματα. Για είναι αν θα μείνουν οι ημερομηνίες των εκλογών, το 5 και 12. Και 12. Αν κάποιο θελήσει να τις αλλάξει, θα πρέπει να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, αν προτείνει κάποιο από την Ελλάδα. Την οποία την έχει ουσιαστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης, τον κ. Παπαντρέο, σύμφωνα με τις υπογραφές που είδα εγώ, που εμφάνισαν. 82. 101, 82 άλλος, 271. Δηλαδή, 280, έχεις δίκιο. Ναι, άμα βάλω τα νούμερα κάτω. Και το δεύτερο είναι, αν μέχρι τότε, ας πάρουμε την περίπτωση που οι εκλογές θα γίνουν στις 5, 12 επίσης, 12 δηλαδή θα βγει ο αρχηγός, γιατί θα χρειαστεί δεύτερο.
δεύτερος γύρος, αν τότε θα χρειαστεί να υπάρχει ποιος θα αντικαθιστά τη Φόφη γεννηματά. Στη Βουλή. Κάποιος δηλαδή ότι πρέπει να γίνει. Γιατί εδώ έχει ένα δίκιο και σύμφωνα σε διακόπτω. Η δήλωση γραπτή που είχε κάνει η κυρία Γεννηματά 12 Οκτωβρίου, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έλεγε: αποχωρώ από την κούρσα μεν, αλλά θα εκπροσωπώ δε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Κρατάω την έδρα μου την κοινοβουλευτική. Έδρα το κυρία Τόνια Αντωνίου, βουλευτής. Ναι, ήταν πρώτη επιλαχούσα στο νότιο τομέα. Έτσι. Για 88 ψήφους πάνω από τον Θόδωρο Παπαθεδόρου. Mm-hmm. Τον πρώην βουλευτή Πάτρας. Και βουλευτή Αχαΐας, καλά το είπες, Πάτρας. Πάτρα είναι Αχαΐας, καλά το είπες. Απλώς, ξέρεις, μ' αρέσουν τα αριθμοί, τα ψάχνω αυτά, είναι 88 ψήφι διαφορά. Και θυμάσαι τότε πεζόταν... Και να είναι Γιώργο, δεν έχει σημασία με διαφορά στήτους, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όχι, κυρία Αντώνια Αντωνίου, από το 2009, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει στη Βουλή, έτσι. Ναι, ναι. Το 2012, γιατί δεν έχει αν και ποιο μπορεί να είναι σήμερα, όπως ήταν τα δεδομένα, την κυρία Φόφη γεννηματά με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Ο κύριος Γεγκερόγλου. Τον πρόεδρο πια την αναπληρώνει ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Άρα ο κύριος Σκανδαλίδης. Ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος νομίζω ότι είναι καλά, βγήκε από μια μικρή εγχείρηση. Α, είναι όλοι ήταν στο νοσοκομείο. Ναι, όχι, ελάρε. Λοιπόν. Όχι, λέω για μικρή επέμβαση, κατολογώντας. Είχε κάτι στη μέση, νομίζω, ένα μικρό πρόβλημα που έπρεπε να το λύσει. Είναι καλά. Δεν το ξέρω, ο άνθρωπος το έχει προγραμματίσει. Είναι κοινής αποδοχής. Άρα θεωρείς ότι πάμε έτσι, μπορούμε να πάμε. Ναι, έχουν δύο λύσεις. Είναι να βγάλει κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα τι συζητάμε, δεν έγινε ακόμα και όχι, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Αυτή είναι πολιτική. Ναι. Λοιπόν, αν βγάλει πρώτο κοινοβουλευτική ομάδα, πάρει εκλογές αυτή πέντε μήνα, δεν γίνεται. Αν με ρωτούσες, αν δεν με ρωτούσες, δεν θα έλεγα. Αλλά με ρωτάς, να πούμε τα γεγονότα. Γι' αυτό είναι και ο κόσμος και μας παρακολουθεί. Λοιπόν, εξαρτάται. Αν είναι ο κύριος Σκανδαλίδης, θα είναι προσωρινός. Αν βάλει ένας από τους υποψηφίους για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνουν εκλογές, το λόγο. Θα πάνε πολύ παρακάτω.